τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκαν οι αγώνες πρώτης φάσης της 16ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Ιωαννίνων, με τον ναυτικό όμιλο να αναλαμβάνει το ρόλο του διοργανωτή. Περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες από 24 σωματεία βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ξεπερνώντας τα εμπόδια που έθεσε ο καιρός, κυρίως το απόγευμα του Σαββάτου. Μετά τους τελικούς, σε συνολικά 9 αγωνίσματα, πρώτος στον πίνακα των μεταλλίων βρέθηκε ο ναυτικός όμιλος Κατερίνης με 2 χρυσά και 3 σημαίνια μετάλλια, ακολουθούμενος από τον όμιλο Ερετών με 2 χρυσά και τον οικοδεσπότη ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων που κατέκτησε ένα χρυσό, ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο μετάλλιο. Για τον όμιλο των Ιωαννίνων, χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Δρούγκας στο σκιφ Πέδων, ασημένιο η Σίλβια Γιουγλή στο σκιφ Κορασίδων και χάλκινο η Γιώργος Λόλης, Ιωάννης Τσακίρης, Μιχαλή Γοργόλης και Αχιλέας Μπριασούλης στο τετραπλό σκιφ Πέδων. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Σκοπηλατικής Ομοσπονδίας Γιάννης Βράμπας έκανε λόγο για μια εξαιρετική διοργάνωση ευχαριστώντας τον οικοδεσπότη ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων. Λοιπόν, τελείωσε αισίως η συνάντηση εδώ, η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης. Εμείς ως Ελληνική Κοπηλατική Ομοσπονδία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω ευθύς εξ αρχής τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση. Ο καιρός σήμερα ήταν εξαιρετικός, εχθές λίγο έτσι φοβηθήκαμε, αλλά τελικά κάναμε το απόγευμα τις υπόλοιπες κούρσες και άρα όλα πήγανε καλά. Είμαστε επίσης χαρούμενοι γιατί έχει πάρα πολλά παιδιά με πολύ ταλέντο και αυτά τα μικρά παιδιά λοιπόν που συμμετείχαν εδώ θα είναι οι αυριανοί Ολυμπιονίκες. Άρα εμείς είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, Νίκος Εξάρχου. Ως πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, έχω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, διότι έκλεισε ένα διήμερο με τον καλύτερο τρόπο, με τέλειο καιρό, τέλειες συνθήκες, σε έναν τέλειο στίβο. Και επειδή το άθλημα της σκοπηλασίας, όπως είπα και χτες, είναι άθλημα για δυνατούς αθλητές, εχθές μας τεστάρισε ο καιρός, αναγκάζοντας μας σε μια αναβολή ολίγων ωρών. Αυτό δημιούργησε ισχυρούς χαρακτήρες, ώστε σήμερα τα παιδιά αυτά να αποδώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να φύγουν χαρούμενοι οι ίδιοι, οι γονείς και τα σωματεία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν τώρα για την επόμενη μεγαλύτερη διοργάνωση που θα είναι του χρόνου. Θα είναι το Πανελλήνιο Παιδών Κορασίδων και ευελπιστούμε και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει περίπου το Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η στόχη μας. Και αν αυτό το Σαββατοκύριακο τα πήγαμε όπως κατά κοινή ομολογία είπαν όλοι από την Ομοσπονδία αλλά και οι σύλλογοι, αν τα πήγαμε καλά, υποσχόμαστε με την εμπειρία που αποκτήσαμε μέχρι τώρα ότι οι αγώνες που θα γίνουν του χρόνου θα είναι άψογοι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν, είδαν, χειροκρότησαν τα παιδιά, μας συγχάρηκαν για την εικόνα που παρουσιάσαμε. Θέλω να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και να υποσχεθώ ότι του χρόνου θα είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο, ώστε αν πάρουμε τους Βαλκανικούς, η χώρα μας να κάνει τον καθέναν Έλληνα που ασχολείται με την κοπηλασία προσωπικά υπερήφανο.